Οι φοιτητές σήμερα ζουν μια τραγική αντίφαση. Στα εμφιθέατρα μαθαίνουν για τις νέες τεχνολογίες και τα έξυπνα και πράσινα κτίρια και την ίδια στιγμή ζουν σε εστίες με σοβαρά προβλήματα υποδομών, χρόνια προβλήματα λόγω υποχρηματοδότησης, λόγω επιβαλλεωμένων υποδομών, και αυτό είναι πραγματικά μια αντίφαση που ζουν στην καθημερινότητά τους και πρέπει να απασχολήσει και τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, γιατί η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση δεν χωρά τις ανάγκες τους, γιατί το επιτελικό κράτος και το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο δεν εξασφαλίζει σήμερα σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης στις εστίες. Σήμερα, για παράδειγμα, μετά από μια δύσκολη μέρα με χιόνι, τα παιδιά έχουν μείνει χωρίς θέρμανση σε ένα μεγάλο μέρος των νησιών. Η επισκευή μπορεί να πάρει μέρες, γιατί δεν προβλέπονται διαδικασίες γρήγορες για αυτά τα πράγματα. Απαιτούμε άμεση ικανοποίηση των επανειλημμένων αιτημάτων του Φοιτητικού Συλλόγου, αλλά και, και απαντήσεις στις ερωτήσεις που επανειλημμένα έχουν καταθέσει οι βουλευτές του ΚΚΕ στη Βουλή για την κατάσταση στις εστίες που βιώνουν οι φοιτητές. Και ζητάμε να πάρθουν αμέσως μέτρα ώστε οι φοιτητές να μην κρυώσουν άλλο τις επόμενες ημέρες.